γενεθλίων της Κασάνδρας και πάμε από το ένα vlog στο άλλο. Σήμερα είναι τα γενέθλια της Κασανδρούλας μας. Γίνεται ενός. Της επιστροφής μας στη Ρόδο, ταξιδεύουμε με το Blue Star 1 και είπα να το δείτε κι αυτό, γιατί σας είχα δείξει και το Πάτμος. Όσοι σκοπεύετε να ταξιδέψετε με πλοίο, μήπως πάρετε μία εικόνα. Έχω μπει στο πλοίο τώρα, είμαι εδώ με τον Κάσιους και περιμένω τον Χρήστο να μπει κι αυτός. Ναι! Α, από πού ήρθες καλέ εσύ? Σας έκανα τρίπλα. Έκανες τρίπλα, όντως. Καλέ, μας πήραν το μωρούλι μας. Oh my baby! Το φέρω με σχέδιο τώρα. Είδες όμως τι εξυπηρέτηση. Ψαγόρι. Για ψυγείο που θέλω κάτι. Πες μας γιατί ψάχνεις ψυγείο. Γιατί κουβαλάς. Έχω χασίσει και είναι φρέσκο. Δεν θέλω μου χλιάσει. Ακές. Να το πιτσίρι. Πάμε. Θέλω να πάω να βάλω το τυρί μέσα και τα βγάλω εκεί. Και έχω και κάτι κότες ζωντανές. Κουβαλάει φέτα από το χωριό. Α, να η ρεσεψιόν. Ο μπαμπάς μας πήγε με τον κυριούλη στα ψυγεία να αφήσει το τυρί και τα αυγά από το χωριό και εμείς κάτσαμε εδώ σε ένα τραπεζάκι να περιμένουμε. Αυτή τη φορά έχουμε πάρει ωράριο, φεύγει 9.30 το πλοίο και φτάνει 12 αύριο το πρωί. Το προηγούμενο που είχαμε έρθει το είχαμε πάρει 7.30 το απόγευμα και έφτανε 10 το πρωί. Νομίζω αυτό το ωράριο, εντάξει και το 7.30 αλλά το 9.30 ειδικά είναι πολύ καλό γιατί πας για ύπνο ρε παιδί μου. Δεν νιώθεις ότι χάνεις μία ημέρα. Γιατί πας και ξαπλώνεις, κοιμάσαι, ξυπνάς και έφτασες. Ένα. Αυτό είναι το δωμάτιό μας, το δίκλινο. Ένα κάτω, ένα πάνω, ένα κάτω. Τηλεόραση δεν έχει. Το Πάτμος είχε. Για να δούμε το μπάνιο. Room tour. Όπα. Ίδιο με το άλλο είναι, εντάξει, κομπλέ, κυριλέ. Αποδέτες, κυριέξα. Ναι. Άστα, μη μη ρωτάς. Εδώ. Λοιπόν, το καράβι φεύγει σε μία ώρα και ο Γάτσου πεινάει και λέει να παραγγείλει. Και τι θα πεις στον Τελιβερά? Θέλω να πάρω κουκουρέτσια, παιδάκι μου. Blue Star 1. Φέρ' τα εδώ. Άντε. Θα τα ρίξω πάνω με τον ντρόν. Άντε, παρήγγει. Ξέρεις ότι κάνουν delivery με ντρόν. Στο εξωτερικό. Γιατί εδώ τι. Α, κάνουν και εδώ. Τι είναι εδώ. Παρήγγει ένα φαγητό. Γιατί εδώ δεν έχει. Έχει μόνο κούντες και... Τι θέλεις, άραξε πέτσα και δες λίγο τη θέα. Τα πήρε και έρχεται. Λοιπόν, είμαστε σε δίκλινη στο Blue Star το 1, έτσι είχαμε έρθει με το Πάτμος. Μια χαρά είναι, είναι μεγαλύτερη η δίκλινη από ό,τι στο Πάτμος. Χωράει και το καρότσι και κομπλέ. Το δωμάτιο δεν έχει τηλεόραση. Και δείτε τώρα τι γίνεται, εκεί στο ταβάνι, αυτό εκεί το άσπρο το κουτί, είναι να το πω ο αεραγωγός, καλά το λέω. Δεν έχει να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία, το μόνο που μπορείς να κάνεις, γιατί είναι αυτόματο το air condition, το έχουν διαλέξει αυτοί από το καράβι τι θερμοκρασία θα έχει, είναι να το κλείσεις. Το θέμα είναι ότι και να το κλείσεις δεν κλείνει εντελώς.
Γιατί από κάπου πρέπει να παίρνεις αέρα. Για μας όμως, για μένα και το Χρήστο, που συχαινόμαστε το air condition, δηλαδή σπίτι μας ποτέ δεν βάζουμε air condition και 40 βαθμούς να έχει έξω, ή και αν βάλουμε θα είμαστε σε άλλο δωμάτιο. Μας κάνει κακό, μας αρρωσταίνει. Εγώ αρρωσταίνω με τη μία στο air condition. Αν κοιμηθούμε εδώ μία βραδιά, αύριο μπορεί να είμαστε άρρωστοι. Οπότε ο γάτος τώρα έχει βάλει μία πετσέτα και κάτι πάνες, πατέντα. Εδώ έτσι φύνωσε πάνες και την πετσέτα, αλλά τίποτα. Όχι τίποτα, κάτι. Βασικά φορά. Αυτό που ακούγεται, δεν ξέρω αν το πιάνει τώρα η κάμερα. Τίποτα, εντάξει, σίγουρα κάτι έκανες, αλλά ρε παιδί μου, για μας πώς να σας το πω, βγαίνει κρύος αέρας, δεν θέλουμε καν κρύο αέρα, θέλουμε φυσιολογικό, δεν θέλουμε air condition. Οπότε για μένα αυτός είναι ένας λόγος που δεν θα ξαναπάρω καράβι τόσες πολλές ώρες. Να μου πεις και στο αεροπλάνο, έτσι είναι, είναι τα air condition στα τέρματα. Το αεροπλάνο όμως της συγκεκριμένης διαδρομής του τύπου Ρόδος Αθήνα είναι 45 λεπτά. Άλλο είναι 45 λεπτά και άλλο είναι 15 ώρες να πρέπει να κοιμηθείς εδώ. Έξω θα τη βγάλουμε πάλι. Άστα, όταν είχαμε έρθει θυμάστε τζαμπα, γιατί λογικά το έχετε δει το blog. Τζαμπα καμπίνες πληρώνουμε. Ναι, όταν είχαμε έρθει ήμασταν όλη τη νύχτα έξω, ξενυχτήσαμε. Αλεξανδρούλα. Και αρρωστήσαμε, αυτό που το πας. Το Κάσιους της άλλαξα ρούχα, της έβαλε εδώ ζακέτες, κολάν, κάλτσες. Λες και είναι χειμώνας, ψυχή μου. Ζωή μου. Πάμε έξω τώρα, βόλτα. Λοιπόν, ήρθαμε στο δωμάτιο, είναι όπως το περίμενα δυστυχώς, αυτό το πράγμα βγάζει κρύο. Και λέω τώρα εγώ, δεν γίνεται να μου έχεις μια ρύθμιση, δηλαδή μου βάλεις το air condition, πληρώνω δωμάτιο, δεν θέλω να κρυώνει. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην αρρωστήσουμε, πραγματικά δεν θα το αντέξω. Κατά τα άλλα ρε παιδί μου, έχει τα καλά του, δηλαδή φέραμε τώρα τυρί αυγά από το χωριό. Τα βάζεις εκεί, έχουν ψυγείο οι άνθρωποι, έχει τα καλά του, κουβαλάς ένα σωρό πράγματα που στο αεροπλάνο δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά. Αλλά αυτό με το κρύο εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω. Βέβαια αυτό το λες και δικό μας πρόβλημα, γιατί όσους ανθρώπους ξέρω μια χαρά την παλεύουν με air condition. Ίσα ίσα δεν την παλεύουν χωρίς. Κάσιου! Ο Κάσιους γκρινιάζει, έχει έρθει η ώρα για Ερνάνη, γι' αυτό γκρινιάζει. Λοιπόν, σας κλείνω να σβήσω κανένα φως, να την κοιμήσω. Γι' αυτό εγώ τον γάτσο μου δεν τον αλλάζω για τον καλύτερο πρίγκιπα, για τον πιο πλούσιο και όμορφο άντρα του κόσμου. Δεν θέλω κύριε, τον γάτσο μου θέλω, δεν τον αλλάζω. Δείτε τι μας έκανε. Τακ! Αυτό εδώ είναι πάπλωμα. Το βάλαμε έτσι, το κρεμάσαμε από την πάνω την κουκέτα. Το κρεμάσαμε, το κρέμασε. Για να μην έρχεται ο κρύος αέρας. Γιατί παρόλο που έχει βάλει πετσέτες, πάνες και τα λοιπά σε εκείνο τον αεραγωγό, παιδιά βγάζει αέρα, όχι αστεία. Βάνη, πού είσαι? Τζα! Κασάνδρα, πού είναι ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς? Κάτσε εκεί στη γωνίτσα, το κάτσε. Τι κάνεις εδώ? Κοίτα το πως ανοίγει. Είδες? Το πονηράδι. Τζα! Άντε βρε μου σου, έτσι έμαθες να μου ανοίγεις και κουρτίνες. Πιτσουλίνο, σ' αρέσει η φωλίτσα που έκανε ο μπαμπάς? Μαμά. Ο μπαμπάς καλέ, τι μαμά? Ο μπαμπάς. Καλημέρα από το Ιγκλού μας. Μαντέψτε. Εγώ έχω μια μικρή ενόχληση στις αμυγδαλές. Η Κασάνδρα της τρέχουν οι μίξες. Τι να πω, εύχομαι να μην έχουμε αρρωστήσει. Αυτό και μόνο. Θα βγούμε τώρα, θα φύγουμε από εδώ από την παγωνιά. Πάμε έξω στον ηλιάκο. Να θυμηθούμε ότι είναι καλοκαίρι. Γιατί εδώ μέσα μόνο καλοκαίρι δεν είναι. Καλημέρα γατάκια μου. Μικρό και μεγάλο. Ήτσες, θα αρρώσεις κι εσύ. Αυτή είναι η Σύνη.
ζούμε τώρα για τα πλοία, ποιο είναι. Αν σκοπεύεις να ταξιδέψεις, γιατί έλα κι εσύ, έλα ψυχολά. Αν σκοπεύεις να ταξιδέψεις με πλοίο, σε κάθε μέρος, βασικά στα περισσότερα μέρη, μπορεί να πηγαίνει πάνω από ένα καράβι. Για Ρόδο, ας πούμε, είναι πάρα πολλά τα καράβια, οπότε μπείτε να δείτε τις παροχές. Γιατί, ας πούμε, το ότι δεν είχε τηλεόρασίτσα, δεν ξέρω, με ξενέρωσε. Το άλλο είχε τηλεόραση, το ένα κανάλι έδειχνε με κάμερα που βρίσκεται το καράβι. Τελικά για μένα δεν είναι τα καράβια, το πήρα απόφαση και κρουαζιέρα που έλεγα ότι θα πάω κάποτε, αν είναι να είναι έτσι, να μου έχουν αυτόματα ρυθμισμένη τη θερμοκρασία αυτή όσο θέλουν, δεν θα πάω ποτέ κρουαζιέρα. Δεν θέλω, αδερφέ, εγώ θέλω μέσα 30 βαθμούς, θέλω να το κάνω φούρνο, να σκάσω. Σημειρώδος, πόση ώρα είναι? 1,5 ωρίτσα. Και φτάνουμε επιτέλους σπίτι μας μετά από ένα μήνα που λείπουμε. Είναι ωραίο εντωμεταξύ που λείπουμε και κάνουμε πράγματα, αλλά κάπου κουράζεσαι, δηλαδή θες να γυρίσεις σπίτι σου, στη ρουτίνα σου, στα πράγματά σου, να ξεκουραστείς. Είμαστε για αναχώρηση, μαζέψαμε και τα πράγματά μας. Μπήσαμε και πολύ στις ομπίλια. Κασάνδρα, πάρε τον μπαλόνι σου. Πόσο χρονών έγινες? Ένα. Πάμε σπίτι μας επιτέλους. Ασόψετε η φετούλα του χωριού και τα μπουλάκια. Αλλιώς, αεροπλανάκι. Κάτσου στο αεροπλάνο, μπορείς να πάρεις φέτα. Ως αποσκευή. Ως αποσκευή και την πληρώνεις. Κάνει φέτα, κάνει την. Ναι, αλλά να σου πω, ψυγείο έχουνε. Δεν έχουν και ψυγείο. Ναι, αλλά κάμια ώρα δεν έχεις πρόβλημα. Δεν χαλάει σε μια ώρα. Και άμα έχει πάρα πολύ ζέστη εκεί κάτω και σου ξυνήσει. Δεν προλαβαίνει. Άμα το έχει κρύο. Μ' άρεσε που λες. Κάτσε, αυτό με το κρύο είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζετε. Εγώ προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Ναι, και εγώ σου έκανα καλά. Δεν με πείραξε. Η Κασάνδρα, δεν νομίζω να αρρωστήσαμε. Εντάξει. Αλλά με ψιλοενοχλούσε. Εμένα μ' άρεσε. Απλά τι γίνεται. Είναι μόνο το θέμα, δηλαδή, κουβαλάς πράγματα. Ή κατά τα άλλα, δηλαδή, λες ότι έχει πράγματα να κάνει για να περάσει τον χρόνο σου. Αλλά στην ουσία, τι έχει κάνει? Έχει κάνει μεγάλο το ταξίδι σου. Το έχεις κάνει από μόνο σου μεγάλο και μετά λες, α, έχω πράγματα να κάνω. Δεν υπάρχει λόγος. Παίρνεις το πλάνο και φεύγεις αν δεν έχεις πράγματα. Δεν χρειάζεται να το κάνεις όλο αυτό. Και είναι και πιο ακριβό. We have now reached the Forest of Rhodes. Φτάσαμε. Φτάσαμε στη Ροδίτσα μου την όμορφη. Κάτσε στη Ροδίτσα. Όχι. Εμένα μου η Ροδίτσα μου. Είναι κούκλα η Ροδίτσα μου. Να έρθετε διακοπές να δείτε. Είναι πανέμορφο νησί. Δεν το λέω επιδημένο εδώ. Σου το έχω ξαναπεί, δεν είμαι από τη Ρόδο, αλλά αξίζει, ρε παιδί μου. Αλήθεια αξίζει να έρθει. Φτάσαμε και υποθεατάκια μου, πίσω είναι το καράβι, πήγε ο Γάτσος να φέρει και τα υπόλοιπα πράγματα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εννοείται τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντιγεια!